Ξέρουμε πολύ καλά τόσα χρόνια ότι αυτό το βιβλίο της Εκκλησίας μας που λέγεται Τριώδιο είναι το πιο κατανυχτικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Θα προσθέσουμε και την παρακλητική, το οκτοήχιο. Αυτό το βιβλίο, όσοι το μελέτησαν και το μελετούν, που δεν τελειώνει αυτή η ιερά μελέτη στα τόσο κατανυχτικά κείμενα όλων των ημερών, ακόμη και την πιο σκληρή καρδία, μπορώ να πω και την πορωμένη και την αμετανόητο, μπορεί να συγκλονίσει. Εάν δεν το κατορθώσει, θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ψυχικά νεκρός. Έχει επιτύχει θαύματα ψυχικά αυτό το σπουδαιότατο όντως βιβλίο της Εκκλησίας μας, το κατανυχτικότετον του Τριωδίου, και βάφτισε και όλο το, την περίοδο αυτή που ονομάζεται από τώρα μέχρι και το Μέγα Σάββατο Τριώδιον. Και πολύ σοφά οι Άγιοι Πατέρες μας κανόνισαν αυτήν την Κυριακή να τοποθετήσουν αυτήν την παραβολή που είπε ο Χριστός μας και την ονόμασα Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου εκ της παραβολής του Χριστού μας. Διότι από την προσευχή θα ξεκινήσουμε, με την προσευχή θα προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή μας, με την προσευχή θα τελειώσουμε την παρούσα ζωή μας και προσευχή θα έχουμε εις τον άλλον κόσμο αιωνίαν προσευχή. Εκεί μεν αιωνίως δοξολογητική και ευχαριστιακή, εδώ δε να οικετεύουμε και να δεόμεθα. Δι' ημάς τους αμαρτωλούς και δι' όλων τον κόσμο. Αυτά τα δύο παραδείγματα, τα υποδείγματα των ανθρώπων που προσεύχονται, του Τελώνου και του Φαρισαίου, είναι κλασικά παραδείγματα όλων των ανθρώπων των Ορθοδόξων, κληρικών, μοναχών, λαϊκών, αν θέλετε και κατ' επέκταση όλων των λαών της γης που προσεύχονται, εάν προσεύχονται. Διότι θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που ουδέποτε προσευχήθηκαν ή προσεύχονται σφαλερός και πεπλανημένος. Ο Χριστός μας μας αποκάλυψε με αυτήν την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου την υπερηφάνεια και την ταπείνωση τόσο αριστοτεχνικά, τόσο καθαρά, τόσο διαβιέστατα και τα αποτελέσματα της προσευχής ενός εκάστου. Ώστε λοιπόν, δι' αυτό το λόγο καταλήγουν οι πατέρες ότι όποιος υπερηφανεύεται ταπεινώνεται και όποιος ταπεινώνεται θα υψωθεί, δηλαδή θα σωθεί και θα αγιαστεί. Αυτό το θα υψωθεί δεν έχει σχέση με την υπερηφάνεια, αλλά έχει σχέση με τον αγιασμό και την περισσή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στα βιβλία της Εκκλησίας μας περί προσευχής είναι το δυσκολότερο θέμα από όλα τα θέματα τα πρωτεύοντα. Ή μπορεί κανείς να πει με τα βεβαιότητας ότι από τα πρωτεύοντα το πρώτο πρωτεύον είναι το περί προσευχής θέμα. Δι' αυτό και είναι το δυσκολότερο πάντων. Το βλέπουμε από την προσωπική μας εμπειρία, όλων μας. Ό,τι και να κάνουμε πνευματικό προς τον Χριστό μας και προς την Παναγία μας, συναντούμε ολιγοτέραν δυσκολίαν, πολλάκες και καθόλου. Εις το θέμα της προσευχής θα πρέπει να συναντήσουμε την μεγαλυτέραν δυσκολία. Εάν κανείς προσεύχεται χωρίς δυσκολία, χωρίς λογισμούς, χωρίς μετεωρισμούς, ή είναι τέλειος και εισάγγελος, ή προσεύχεται λανθασμένα, σφαλερά και πεπλανημένα. Είναι φυσιολογικό να προσευχόμεθα με λογισμούς, εφόσον είμαστε ακόμη ατελείς και εμπαθείς. Είπαν οι πατέρες, όποιος προσεύχεται και δεν πολεμείται, δεν πολεμείται διότι ο εχθρός δεν καίγεται και δεν βλάπτεται καθόλου από την προσευχή του.
Επομένως πολεμούμεθα διότι και με, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τον εχθρό, τα πάθη μας πρώτα-πρώτα και τους λογισμούς μας. Μόλις το καταλάβει ο εχθρός, ο οποίος τροφοδοτεί τα πάθη, επειδή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, τα δαιμόνια με τα πάθη που είναι και κρυμμένα μέσα μας, καθώς αυτά αρχίζουν και λιώνουν όπως τα παγόβουνα, αυτό ειδοποιεί τον εχθρό και ο εχθρός ειδοποιούμενος και κατακαιόμενος εκ της ταπεινής οπωσδήποτε προσευχής θα αντιδράσει και μας κάνει επίθεση. Αυτή η επίθεση μεταφράζεται με σφυροκόπημα λογισμών, όλης της κλίμακας των λογισμών. Κυρίως όμως με το μετεωρισμό και το ρεύασμο να σκεφτόμεθα χίλια δυο πράγματα που είτε είναι αναγκαία είτε δεν χρειάζονται ή ακόμη και εντελώς ανύπαρκτα και φανταστικά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το ομολογήσουμε από τα βιβλία της Εκκλησίας μας, πατέρες και αδελφοί μου, ότι το να φτάσει κανείς να προσεύχεται ταπεινά είναι όντως κατόρθωμα παμέγα. Είναι κορυφή. Δεν είναι ευκολότατο. Προσευχόμεθα μία ζωή, προσευχόμεθα λίγο περισσότερο και συνεχώς μαθαίνουμε τον τρόπο της προσευχής εκ της ιδίας της προσευχής. Ζηδούς ευχήν το ευχομένο και ευλόγησε νέτη δικαίου, θα πει η Αγία Άννα του Σαμουήλ. Όποιος προσεύχεται δηλαδή σωματικός, προσεύχεται με αγαθή προαίρεση, προσεύχεται για την αγάπη του Χριστού μας με αίσθηση της αμαρτωλότητός του και επιμένει ποσοτικός και δεν παρετείται μολονότι ανθίσεται ο εχθρός μέσα και αντιδρά και τον καταπολεμεί και τον δυσκολεύει, εις το τέλος θα δώσει ο Θεός ποιοτική προσευχή, καθαρή προσευχή, αρέβαστο προσευχή. Αυτή την προσευχή οι πατέρες την ονόμασαν νοερά προσευχή και αργότερα και καρδιακή προσευχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε στο σημείο να προσευχόμεθα χωρίς κανέναν λογισμό. Μου έλεγε ένας εις την εξομολόγηση που έχει χρόνια προσευχόμενος, τόσο μοναχός όσο και λαϊκός, δύο περιπτώσεις ακριβώς οι ίδιες. Έκανα ένα τριακοσάρι κομβοσχήνι σταυρωτό εις το κελίο μου, στο δωμάτιό μου, χαμηλοφόνος. Μπορώ να πω με τα βεβαιότητος και ο ένας και ο άλλος ότι στους 300 κόμπους, στις 300 ευχές και οι 300 ήταν με λογισμούς. Σε κανένα κόμπο, σε καμιά προσευχή δεν μπορούσα να είχα το νου μου καθαρό. Έφτασα σχεδόν σε απελπισία. Και είναι άνθρωπος που προσεύχεται 15 και 20 χρόνια και προσεύχεται συστηματικά και κάνει τα καθήκοντά του ανηλυπός και καθημερινός και ζει μυστηριακή ζωή με φόβο Θεού και καθαρή και αγνή ζωή και το σφυροκόπημα ανηλέητο. Οπωσδήποτε το επόμενο κομποσχήνι, η επόμενη προσευχή δεν θα είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση, δεν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά μας δημιουργεί αυτή την απορία, γιατί ο εχθρός να πολεμεί τόσο λησαλέως την προσευχή. Και είπαν οι μεγάλοι πατέρες ότι τίποτα δεν τον βλάπτει, τίποτα δεν τον κατακαιεί, είναι η κόλαση του διαβόλου η προσευχή στο όνομα του Χριστού μας. Και δεν θέλει με τίποτα ο εχθρός από τώρα εκ προεμβίων να κολλάζεται. Θέλει μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τη Δευτέρα παρουσίας να αισθάνεται άνετα. Όχι πως αισθάνεται άνετα, με την έννοια να άνετα να πολεμεί εμάς. Ας το πούμε αυτό κάποια άνεση. Στην ουσία βιώνει την κόλασή του, στον πιο μεγάλο βαθμό. Αλλά νιώθει μια μικρή παρηγορία καθώς μας πολεμεί και κερδίζει ευχές με λογισμούς και μετεωρισμούς. Του δίδει μικρά παρηγορία. Καταχρηστικός τη λέμε και αυτή η παρηγορία, αλλά ας ονομαστεί έτσι. Άλλοι πατέρες πάλι χρησιμοποίησαν τρόπους και συστήματα σωματικής προσευχής για να βοηθήσουν και την ψυχή τους να ταπεινωθεί. Λόγου χάρη είπαν ότι όταν προσεύχομαι όθεος και έχω καλή υγεία και τα πόδια μου είναι δυνατά και μπορώ να δέξω στην ορθοστασία, μπορώ να προσευχηθώ και μία και δύο και τρεις και περισσότερες ώρες όρθιος. Εάν θα κουραστώ θα καθίσω. Αυτό το να καθίσει κανείς και να προσεύχεται καθιστός είναι πιο ταπεινός τρόπος προσευχής, όχι αναπαυτικός,
αλλά ταπεινός, διότι αυτό θα είναι ένα καρεκλάκι, ένα σκαμνάκι, ένα σκεύος βοηθητικό της προσευχής. Αν καθίσουμε φαρδής πλατή σε μια μεγάλη πολυθρόνα, τότε θα είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Θα έρθει και ο εχθρός να μας νανουρίσει. Και μπορούμε να δούμε και κανένα εσχρόνιο και να πάθουμε και ανυπνιασμό εν ώρα προσευχής. Φανταστείτε την κατεσχήνη που μπορεί να μάθει ο άνθρωπος και τα γέλια των εχθρών που τον καταλήγουν σε αυτή την κατάσταση. Δια τούτο το σκεύος της προσευχής, το σκαμνάκι όπως το ονομάσαν οι πατέρες, είναι χαμηλό. Τόσο χαμηλό που να αισθανόμαστε ότι σχεδόν εγγίζουμε τη γη. Και είναι ίσα ίσα βοηθητικό δια να βοηθήσουμε και το σώμα να ταπεινωθεί. Κάθεται το σώμα, κάθεται και η ψυχή, αφού είναι μέσα σε όλο το σώμα. Αλλά δεν ευχαριστήθηκαν οι πατέρες με αυτό το σχήμα, προχώρησαν περισσότερο. Ας γονατίσουμε. Να προσευχόμαστε γονατιστεί. Γονατίζει το σώμα, γονατίζει και η προσευχή και η ψυχή. Ας προσευχηθούμε πρενιδών και το κεφάλι κάτω, όπως το έκαναν και οι παλιοί πατέρες. Όπως έκανε και ο προφήτης Ηλίας για να κατεβάσει πάλι τον ιετό, να ξεκλειδώσει τον ουρανό. Και άλλοι πατέρες, το πρενιδών να σχηματίζει το σώμα κύκλο, σχεδόν η κεφαλή επί των γονάτων. Είναι στάσεις κουραστική, εξαντλητική, αλλά οπωσδήποτε ταπεινώνει το σώμα, διότι αυτός ο κόπος του σώματος, της στάσεως της προσευχής, αντί να μας αποκεντρώνει, το αντίθετο κάνει, μας συγκεντρώνει και μας ταπεινώνει. Το βλέπουμε από την εμπειρία μας ότι αυτές οι ταπεινές στάσεις προσευχής συγκεντρώνουν περισσότερο καλύτερους λογισμούς και αργότερα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο καταλήγουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν προσεύχεσαι θα χρησιμοποιήσεις στάση σώματος τεταπεινωμένη. Και βάζουν το παράδειγμα του τελώνου που κάθεσαι στην άκρη άκρη του ναού του Σολομώντος, πρώτα για να μην τον βλέπει κανένας. Ενώ ο Φαρισαίος κάθισε εις το κέντρο να είναι περίβλεπτος από όλους. Να καθίσω σε στάση που να με βλέπουν όλοι. Μήπως κάποιος δεν με βλέπει καλά-καλά, να καθίσω καλύτερα, να με βλέπουν όλοι. Πρέπει να με βλέπουν όλοι, να είμαι το κέντρο όλων. Έτσι σκέπτεται ο υπερήφανος. Σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε στάση, κυρίως εν ώρα προσευχής. Φανταστείτε, μου έλεγε ένας γέροντας, μέσα στον δημόσιο χώρο προσευχής που είναι ο ναός και η εκκλησία, κάποιος να μην κάθεται ευπρεπισμένα και σωστά όπως καθόμαστε όλοι ή ιστάμεθα. Αφού είναι λογική λατρεία και δημόσια προσευχή, όλοι πρέπει να έχουν τον ίδιο τρόπο, την ίδια στάση του σώματος εις το ναό. Τα ιδιαίτερα κατηδίαν εις το κοιλί μας, εις το κελάκι μας, εις το χώρο της προσευχής μας. Εκεί που δεν βλέπει κανένα άλλο μάτι. Εκεί κανείς δεν μπορεί ούτε να υποκριθεί ποιος θα τον ειδεί. Αλλά δεν μπορεί και να χρησιμοποιήσει σχήματα υπερήφανα, διότι επαναλαμβάνω, είναι αυτός και ο Χριστός και τον παρακολουθούν τόσο οι άγγελοι όσο και οι δαίμονες. Αυτή η ταπεινή στάση του τελώνου να καθίσει στην άκρη είναι από την αρχή, όπως το καταλαβαίνουμε, λογισμός ταπεινός. Έχει σπέρματα ταπεινοφροσύνης μέσα του αυτός ο τρόπος σκέψεως να καθίσω κάπου απόμακρα. Και το να γονατίσει και να κράζει ενδομήχως και όχι εξωτερικά, ως αν ο Θεός να μην ακούει και την εσωτερική μας προσευχή, μα κυρίως αυτή την προσευχή ακούει ο Θεός. Θυμάστε αυτό που λέγει για τον Αγιότατο Μωυσή, τι βοάς πρόσβε. Αυτός ο λόγος, τι βοάς πρόσβε, του Θεόπτου Μωυσέως εις τον Κύριον της δόξης, έγινε θέμα ομιλιών πολλών πατέρων, ότι κυρίως ο Θεός ακούει την ενδόμηχη προσευχή, την εσωτερική μάλιστα, που είναι συγκεντρωμένες όλες οι σκέψεις, όλες οι δυνάμεις του νόους, όλοι οι λογισμοί σε έναν λογισμό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ώστε αν πετύχουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με χωρίς κανένα λογισμό, τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτή η προσευχή έγινε θεάρεστος, έγινε ευάρεστος, έγινε δεκτή από τον Χριστό μας και θα λάβουμε το χάρισμα της ταπεινοφροσύνης, της μίζωνος ταπεινοφροσύνης ή και των δακρύων. Είναι μεγάλη τιμή κανείς να προσεύχεται και να δακρύζει, διότι και μάλιστα όταν είναι και δάκρυα μετανοίας,
τότε ακόμη μπορεί να πει κανείς πως και ο άγγελος, ο φύλακας της ψυχής του, ίγγισε των οφθαλμών και του νοός και της καρδίας, οπότε αρχίζουν και ρέουν τα γλυκύτατα δάκρυα της μετανοίας, τα οποία ξεπλένουν το σώμα και λευκαίνουν το σώμα από το δέρμα και κάτω. Πρέπει να πληθεί και το σώμα μας, όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά. Όλα τα κύτταρα του σώματος, όλα τα μέλη του σώματος από το δέρμα και κάτω με τα δάκρυα της μετανοίας. Και μέχρι τότε τουλάχιστον με τον κόπο της μετανοίας της προσευχής ή ακόμη και των δακρύων του κόπου της προσευχής. Να μας χαρίζει ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου, αυτό το χάρισμα της προσευχής, τουλάχιστον της διαθέσεως και της πνευματικής ορέξεως, ώστε ποτέ κανείς να μην κουραστεί να προσεύχεται, και ό,τι κατορθώνουμε, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Εάν φτάσει κανείς σε σημείο που είπαν μερικοί ότι κουράστηκα να προσεύχομαι, χρόνια προσεύχομαι, δεν τα καταφέρω, τα παρέτασα. Οπότε τόσος καιρός δεν προσεύχεται καθόλου. Όλα τα κάνουν εκτός από την προσευχή. Κινδυνεύει να ονομαστεί ψυχικά νεκρός, να γίνει πορωμένος, να σταματήσει η συνείδηση να τον ελέγχει. Η συνείδηση όταν σταματά να τον ελέγχει, αρχίζει και σμικρύνει τον ήχο της. Γίνεται πιο μικρός ο ήχος, μικρότερος, μικρότερος, σχεδόν σταματά, όχι πως παντελώς πάβει, αλλά τόσο λίγο να ακούγεται, ώστε τα ότα της ψυχής δεν ακούνε τον έλεγχο της συνειδήσεως. Σταμάτησε ο άνθρωπος να προσεύχεται, νεκρώθηκε. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και να μας χαρίζει την τελωνική προσευχή και τους καρπούς της ταπεινής προσευχής, ώστε με αυτή να πορευτούμε το Άγιον Τριώδιον, αλλά και το υπόλοιπο της ζωής μας διάστημα.